το κοινωνικό τιμολόγιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ισχύει και για το 2022 και προσφέρει εκπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Όπως τονίζει η πρόεδρος της ΔΕΙΑ Χρυσούλα Χατζηδάκη, τα δύο τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί και μάλιστα από φέτος μπαίνουν και οι τρίτεκνες οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΙΑ καινούργιες ομάδες πληθυσμού. Αναφέρομαι στα άτομα με αναπηρία για πρώτη φορά, στις πολύτεκνες και στις τρίτεκνες από φέτος οικογένειες, και αυτό θέλω να επισημανθεί, γιατί για πρώτη φορά μπαίνουν και οι τρίτεκνες οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια. Ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, είναι συνταξιούχοι, είναι οι άνεργοι της πόλης μας και είναι και πέρα από τις κοινωνικές δομές που αυτές υπήρχαν από το παρελθόν. Επίσης, η κυρία Χατζηδάκη αναφέρθηκε στην αφαίρεση ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών που τεκμηριωμένα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και βέβαια υπάρχει και ένα σημαντικό ποσό που τα δύο τελευταία χρόνια είναι 100.000 ευρώ ανά έτος, προκειμένου μέσα από την πιστοποίηση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου μας αφαιρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές από πολίτες που τεκμηριωμένα έχουν άμεση ανάγκη. Άρα με αυτές τις πολιτικές θεωρούμε ως διοίκηση ότι με έναν τρόπο ελαφρύνουμε και ανακουφίζουμε τα νοικοκυριά και μέσα από το λογαριασμό της ίδρευσης. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική πληρωμή, η bill των λογαριασμών ίδρευσης, η ίδια έκανε γνωστό πως όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή θα έχουν ελάφρυνση κατά 1 ευρώ αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα. Όσοι από τους πολίτες από την επόμενη εβδομάδα, να το τονίσω αυτό, θέλουν να κάνουν χρήση μόνο του ηλεκτρονικού λογαριασμού τους, να τους αποστέλλεται λοιπόν ο λογαριασμός της ίδρευσης μόνο ηλεκτρονικά και όχι έντυπα, θα μπουν στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής e-services της επιχείρησης, θα το δηλώσουν και στο εξής θα έχουν έκπτωση στην πληρωμή των λογαριασμών ίδρευσης, μικρό για φέτος, μεγαλύτερο για τα επόμενα χρόνια, της τάξης του 1 ευρώ, θέλοντας και εμείς να συμβάλλουμε και να παρατρύνουμε στην λιγότερη κατανάλωση χαρτιού και της προστασίας του πλανήτη μας μέσα και από αυτή την πολιτική μας.